Vamos a ver, vamos a ver.
και αν τον ώρα. Κάτσε την έξω ρε κουμπάρι. Άντε ρε με τις αγίες. Άντε ρε. Άντε ρε. Άντε ρε. Σούντρο. Μπράβο Χάκη. Άρα τον τυρό! Ρε, πρέστο! Ρε! Έξω, ρε, έξω, έξω! Άντε ρε! Άντε Αλέξη, μέσα! Λάβε ρε Αλέξη! Άντε ρε! 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 Παιχνίδια από τα παιχνίδια που κλείνονται στο έναν τέρμα. Σίγουρα ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ήρθαμε σήμερα εδώ στο γήπεδο του Κίκου να παίξουμε έναν τέρπι. Ξέραμε από πριν ότι η ομάδα του Ηρακλή έχει τους ίδιους πρωταγωνιστικούς στόχους μαζί μας. Ήταν πολύ σημαντικό να περάσουμε με τρίποντο. Έχουμε καταφέρει σε τρεις εξόδους που βγήκαμε από τα Λατσιά να πάρουμε 9 πόντους και αυτό μας δίνει μια άλλη δυναμική για την άλλη εβδομάδα που πάμε ξανά away στην Κοράκο. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναφέρει το συγκεκριμένο πρόβλημα με το γηπαιδικό που αντιμετωπίζει ο Εθνικός των Λατσιών. Υπήρξε κάποια βελτίωση? Ίσως την προηγούμενη εβδομάδα κάποιοι να το θεώρησαν σαν δικαιολογία για την ισοπαλία που είχαμε φέρει το θέμα με τα γήπεδα. Δεν είναι έτσι. Η ομάδα έχει πολύ μέλλον και είναι καλό αφού μπορεί η ομάδα αυτή να προχωρήσει όσοι μπορούν να βοηθήσουν και να προχωρήσει. Ακόμα δεν έχουμε κάποια βελτίωση. Αναμένουμε όμως ότι κοιτάζοντας και τα αποτελέσματα θα καταλάβουν και άλλοι ότι μπορούμε. Γι' αυτό παρακαλούμε να όπως μας βοηθήσουν. Coach, ο Εθνικός έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Έχει εξαιρετική φυσική κατάσταση. Κάπου χωλαίνει στην τελική προσπάθεια. Σίγουρα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο θέλαμε. Ευτυχώς όμως την επανάληψη. Μπήκαμε πολύ πιο έτοιμοι για αγώνα, πολύ πιο έτοιμοι για να πάρουμε τους τρεις πόντους. Μας βοήθησαν και πάρα πολύ οι αλλαγές που μπήκαν. Κάναμε αρκετές φάσεις. Είχαμε ευκαιρία για πιο γρήγορα να μπει τον γκολ. Εντάξει, ήρθε τον γκολ προς το τέλος. Όλα καλά. Λοιπόν, coach, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι σήμερα. Σκληρό όπως όλα τα παιχνίδια στέρεας της κατηγορίας. Και ένα παιχνίδι που κλήθηκε σε έναν τέρμα.
Ναι, έχεις δίκιο, ήταν δυνατόν παιχνίδι. Και σκληρό σε κάποιες φάσεις μπορώ να πω. Έτσι είναι τα ντέρπι. Είδα θέμα ποια ομάδα θα πετύχει τον γκολ. Το πέτυχε ο Εθνικός Λατσιών 4 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Κέρδισε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια. Το πρωτάθλημα στάθμης κατηγορίας εξελίσσεται με έναν συναρπαστικό τρόπο, θα έλεγα. Εσείς πώς το ζείτε από τη θέση του προπονητή? Ναι, έχετε δίκιο και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος έτσι. Διότι έχω την άποψη ότι και οι ομάδες που θα ανέβουν στη γάμα κατηγορία, αλλά και οι ομάδες οι οποίες θα αποχαιρετήσουν τη δεύτερη κατηγορία, είναι τόσο έντονος ο συναγωνισμός που μέχρι το τέλος και η άνοδος αλλά και η κάθοδος κάποιων ομάδων θα παιχτεί μέχρι το τέλος. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν προβλέψεις, υπάρχουν αρκετές αλλαγές στα ρόστερ των ομάδων λόγω του κανονισμού της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και έτσι οι ομάδες δεν έχουν μεγάλες διαφορές η μία από την άλλη. Χωρίς με ευκαιρία θέλω να μάθω περισσότερα για τον Ηρακλή Γερολάκο, σαν σωματεία, σαν ομάδα. Εσείς πώς το ζείτε σαν προπονητής? Εντάξει, ο Ηρακλής Γερολάκο από το 1948 που ιδρύθηκε, ειδικά όμως μετά το 1974, κινείται μεταξύ δεύτερης, τρεις και τέταρτης κατηγορίας. Ο στόχος των ανθρώπων του Ηρακλή Γερολάκου είναι να κρατηθεί το όνομα του χωριού τους στην επικαιρότητα μέσω των πρωταθλημάτων της Β' Γ' και Δ' κατηγορίας. Αυτό επιτυχάνεται ως ένα βαθμό. Με χίλιες όμως δυσκολίες, με οικονομικά προβλήματα τα οποία μας αναγκάζουν να έχουμε περιορισμένων προϋπολογισμών και με λίγους ανθρώπους οι οποίοι κρατούν το σωματείο με νύχια και με δόντια, μπορώ να πω. Τελειώνοντας, πώς βλέπετε τη συνέχεια, το επόμενο παιχνίδι αλλά και η εξέλιξη του πρωταθλήματος? Εντάξει, όπως όλα τα παιχνίδια, και το επόμενο παιχνίδι θα είναι δύσκολο. Η εξέλιξη του πρωταθλήματος, όπως είπα, δεν μπορεί να γίνει κάποια ασφαλή πρόβλεψη. Θα περιμένουμε μέχρι τη 10η αγωνιστική να δούμε ποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν λίγο προς τα πάνω και λίγο προς τα κάτω, διότι οι διαφορές, σας είπα και πριν, δεν είναι μεγάλες. Και έτσι ασφαλή συμπεράσματα από τώρα δεν μπορείς να πεις και να είσαι 100%. Αντιλαμβάνεστε ότι αν στα επόμενα τρία παιχνίδια μια ομάδα κάνει τρεις νίκες, θα μιλούμε με άλλα δεδομένα. Αν μια ομάδα κάνει τρεις ήττες, είναι δεύτερη τώρα, μπορεί να πάει 12η μετά. Γι' αυτό να κάνουμε όλη υπομονή.